ατάκα ήταν αρκετή για να προκαλέσει άλλο. Ατάκα του Υπουργού Ανάπτυξης της Ελλάδας, Άδωνη Γεωργιάδη, στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, που βάφτισε τα PCR στην Κύπρο χαμηλής αξιοπιστίας. Μας έφεραν τα χαρτιά ότι είναι πολύ χαμηλής αξιοπιστίας, κινέζικο και όχι παρόμοια αυτά που πουλούνται εδώ. Είναι θέμα αξιοπιστίας, δηλαδή όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή, τόσο πιο αναξιόπιστο είναι ένα τεστ. Αφορμή στάθηκε το πλαφόν που υπάρχει στα μοριακά τεστ PCR στην Ελλάδα και ανέρχεται στα 47 ευρώ, ενώ στην Κύπρο κοστίζουν 20 με 25 ευρώ. Με το μέλος της ελληνικής κυβέρνησης με μεγάλη ευκολία να ακυρώνει τα τεστ της Κύπρου. Το θέμα εδώ δεν είναι μόνο να βρούμε την κατάλληλη τιμή. Το θέμα είναι να βρούμε την κατάλληλη τιμή με αξιοπιστία. Το τεστ δεν καμία πλάκα. Για να έρθει κάποιες ώρες αργότερα να τα μαζέψει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τα PCR στην Κύπρο είναι αξιόπιστα. Ουδέποτε καν αναφορά στην ποιότητα των εργαστηριακών ελέγχων της Κύπρου που αποδεικνύεται από την επιτυχία αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην Κύπρο το πλάφον του PCR είναι στα 50 ευρώ, αλλά οι συνθήκες της αγοράς είναι διαφορετικές. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Υγείας, ξεκαθαρίζοντας με κάθε λεπτομέρεια το τοπίο. Όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούμε για διενέργεια των εξετάσεων κορονοϊού πληρούν τις αυστηρότερες των προδιαγραφών που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λιμωδών Νοσημάτων. Έχουν άδεια κυκλοφορία στην Ευρώπη, ενώ χρησιμοποιούνται στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες. Έγιναν συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για τη διάθεση αξιόπιστου μοριακού ελέγχου. Αρκετές ήταν οι αντιδράσεις που προκάλεσαν τα λεγόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Γενικό Ελεγκτή να τον διαψεύδει και να εξηγεί με ποιο τρόπο οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα. Ο συνεχής ανταγωνισμός στις δημόσιες προσφορές έριξε τις τιμές στα 15 ευρώ. Οι προδιαγραφές είναι σύμφωνα με πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και την βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου να το θεωρεί προσβολή. Και ειστάτη πολιτικής ανευθυνότητας και γελοιότητας οι δηλώσεις του. Τα είπε, μας πρόσβαλε και μετά τα μάζεψε.